Κυρίες και κύριοι, καλησπέρα σας. Ανεβαίνει το πολιτικό θερμόμετρο όσο περνάει ο καιρός, εν ώψη των αυτοδιοικητικών εκλογών, με τον κάθε υποψήφιο να δίνει το δικό του αγώνα. Ζυμώσεις, επαφές και μια συνεχόμενη πολιτική δραστηριότητα με προκήρυξη συνδυασμών, ανακοινώσεις ονομάτων και συγκεντρώσεις συνθέτουν το σκηνικό δύο σχεδόν μήνες πριν από την κάλπη. Ο Δήμαρχος Τρικαίων και εκ νέου υποψήφιος Δημήτρης Παπαστεργίου προχώρησε στην ανακοίνωση 40 υποψήφιων δημοτικών συμβούλων. Όπως και στην πρώτη φουρνιά, έτσι και τώρα, υπάρχουν νέοι δυνατοί είσοδοι στον αυτοδιοικητικό στίβο, γεγονός που δυσκολεύει την εκλογή στο επόμενο Δημοτικό Συμβούλιο. Επίσης, ανακοίνωσε και 18 υποψήφιους για το τοπικό συμβούλιο. Πάμε όμως να δούμε συνολικά ποιοι είναι αυτοί που στελεχώνουν την επανεκκίνηση του Δημήτρη Παπαστεργίου. Οι ήδη εκλεγμένοι Δημοτικοί Σύμβουλοι Αλεστά Σοφία, Αναστασίου Άκης, Αναστασίου Χρήστος, Αναστασόπουλος Κίμωνας, Αυγέρου Κογιάννη Ελένη, Βασταρούχας Δημήτρης, Γούλας Χρήστος, Δήμα Παπαγεωργίου Ντίνα, Κυρίτσης Χρυσόστομος, Κοτούλας Γιάννης, Λάπας Μιχάλης, Λασπάς Αχιλέας, Λεβέντη Καρά Έφη, Λέρας Νίκος, Μητσιάδη Βασιλένα, Ντιντής Παναγιώτης, Παζαΐτης Τάκης, Παπανικολάου Ηλίας, Παπάς Απόστολος, Πούλιου Ελένη, Ρόμπος Φόρης και Ψύχος Κώστας. Οι νέοι υποψήφοι Ανδριόπουλος Γιώργος, ξενοδοχικό υπάλληλος, Γιαννόπουλος Άκης, έμπορος υποδημάτων, Γρατσάνης Αχιλέας, έμπορος ειδών υγιεινής, Ζαρογιάννης Γιώργος, διασώστης ΕΚΑΒ, Καλιάρας Γιάννης, πυροσβέστης, Καταβούτας Γιώργος, πολιτικός μηχανικός, Κατσόγιανου Καναβού Κατερίνα, ιδιωτική υπάλληλος, και ο Σε Μαρία έμπορος, Κοτρώνη Μπαλοδήμου Γεωργία, οδοντίατρος, Μαρδάνη Μαρία, ιατρός μικροβιολόγος, Μαυρογιάννη Έρη, συγγραφέας και δημοσιογράφος, Μπακογιάννη Ελένη, αυτοαπασχολούμενη, Μπέλτσιου Άννα, ιδιωτική υπάλληλος, Παναγιώτου Γιώργος, δικηγόρος, Τασούλας Πέτρος, ιδιωτικός υπάλληλος, Τζερεμές Αντώνης, εργοθεραπευτής, Τζίκας Κώστας, πολιτικός μηχανικός, Τζορτζιώτης Θωμάς, αστυνομικός, Βερβέρας Ιωάννης, επιχειρηματίας, Γιαννούλη Φευρονία, σχεδιάστρια μόδας, Ζιώγας Γεώργιος, αστυνομικός, Γκαραγκούνης Χρήστος, βιοτέχνης, Καρατόλος Γεώργιος, εκπαιδευτικός, Κρανιάς Βασίλειος, γεωπόνος, Κοτούζε Τσάρα Μαρία, νοσηλεύτρια, Μπέι Ζωή, διακοσμήτρια, Μπουραζάνα Μπαγλατσάκου Αναστασία, αγρότης ανθοκομικών προϊόντων, Μιλωνάς Χρήστος, δικηγόρος, Οικονόμου Ιωάννης, ταχυδρομικός υπάλληλος, Πιλάτος Παναγιώτης, ελεύθερος επαγγελματίας, Σακάς Νικόλαος, χειρούργος οφθαλμίατρος, Τρικάλης Χρήστος, δάσκαλος, Φλόκας Ιωάννης, αστυνομικός. Για το τοπικό συμβούλιο, Γιαννίτσης Άγγελος, αστυνομικός, Γκορίτσα Μπράτσου Μαρία, δασκάλα, Γούλας Θέμης, καθηγητής φυσικής αγωγής, Δημητρίους Κρέκα Φωτεινή, καθηγήτρια, Δούκας Βασίλης, αστυνομικός, Ζαχίλα Χριστίνα, καθηγήτρια φυσικής αγωγής, Καλαμποκίνης Ζήσης, καθηγητής φυσικής αγωγής, Καλατζή Κατέ Ευθυμία, δασκάλα, Καραποστόλης Οδυσσέας, πυροσβέστης, Κοσβήρα Ευαγγελία, αστυνομικός, Λαζαρίκος Χρήστος, υπάλληλος ΟΤΑ, Λεπενιώτης Γρηγόρης, οικονομολόγος, Λουλές Βαγγέλης, αστυνομικός, Μόσχος Βαγγέλης, συνταξιούχος ΟΤΑ, Μπαλατσούκας Αλέκος, συνταξιούχος ΝΑΤ, Μπατσίλας Βασίλης, νοσηλευτής, Μπουκοβάλα Στέφανος, αστυνομικός, Παπαδάκου Γιώτα, εκπαιδευτικός, Σακάς Γεώργιος, ιδιωτικός υπάλληλος, Σαμαράς Σπύρος, αστυνομικός, Σιάφη Άννη, πολιτικός μηχανικός, Τζοβάρα Καραΐσκου Βανέσα, νοσηλεύτρια, Τσαντάκη Νικολέτα, εκπαιδευτικός. Είδαμε λοιπόν τους υποψήφιους του Δημήτρη Παπαστεργίου και ανάμεσά τους είναι και η κυρία Έφη Λεβέντη. Μια δραστήρια γυναίκα η οποία από το Σεπτέμβριο του 2014 έως και το Μάιο του 2016 ήταν αντιπρόεδρος του Μουσείου Τσιτσάνη, ενώ από τον Ιούνιο του 2016 έως τον Ιανουάριο του 2018 διετέλεσε αντιδήμαρχος παιδείας, πολιτισμού, αθλητισμού και νεολαίας. Ακόμη από το 2014 έως σήμερα είναι μέλος της Οικονομικής Επιτροπής και των Σχολικών Επιτροπών. Είναι φοριακός υπάλληλος, είναι παντρεμένη με δύο γιους και κατάγεται από το Μεγαλοχώρι. Ας παρακολουθήσουμε τη συζήτηση που είχαμε μαζί της. Κυρία Λεβέντη, ήταν η πρώτη φορά που ασχοληθήκατε με τα κοινά. Τι σας οδήγησε να πάρετε αυτή την απόφαση? Ευχαριστώ πολύ για την πρόσκληση, τη δικιά σας. Καταρχήν, αυτό που με οδήγησε να πάρω αυτή την απόφαση ήταν η πρόταση του Δημάρχου του κ. Δημήτρη Παπαστεργίου και τον ευχαριστώ γι' αυτό. Ήταν το ένα βήμα για να κάνουμε το
κάτι καλύτερο, για να κάνουμε κάτι καλύτερο για τον τόπο μας. Είμαι από τα Τρίκαλα, μένω στο Μεγαλοχώρι και θέλησαμε να κάνουμε κάτι καλύτερο, το κάτι καλύτερο, και θεωρώ ότι το πετύχαμε. Ομολογουμένως είχατε μια επιτυχημένη θητεία και αυτό φαίνεται από τη βαρύτητα που δόθηκε στα αθλητικά κέντρα, στο κολυμβητήριο. Ήταν δύσκολο αυτό? Ναι, ήταν δύσκολο όλο αυτό, αλλά με πολύ τρέξιμο και πολύ μεράκι και πολύ ζήλο έγιναν πολλά πράγματα. Εγώ θα ξεκινήσω από το πρώτο 20μηνο που ήμουν αντιπρόεδρος στο Μουσείο Τσιτσάνη. Πετύχαμε το διάστημα που το μουσείο ήταν σε φάση κατασκευής. Ακόμα δεν έχει ολοκληρωθεί για τα εγγένεια, εννοώ. Ήταν όμως μια περίοδος η οποία έγιναν εκδηλώσεις, έγιναν πολλά πράγματα στο μουσείο, με την ορχήστρα του μουσείου. Στο επόμενο 20μηνο ορίστηκα από τον Δήμαρχο, Αντιδήμαρχος Παιδείας, Πολιτισμού, Αθλητισμού και Νεολαίας. Στο κομμάτι της παιδείας έγιναν πολλές εργασίες κατασκευαστικές και ελαιοχρωματισμοί στα σχολεία, στα σχολεία της αρμοδιότητάς μας. Στο κομμάτι πολιτισμός και εκεί εκδηλώσεις, αναβαθμίστηκαν το πνευματικό κέντρο, έγινε ονοματοδοσία στο πνευματικό ή της αίθουσα του πνευματικού Δημήτρης Καβράκος. Έγιναν πολλές εκδηλώσεις, στον οποίο ο Δήμος ήταν συνδιοργανωτής. Στο κομμάτι αθλητισμός θεωρώ ότι έγιναν απίστευτα πάρα πολλά πράγματα. Ανακατασκευάστηκε το κολυμβητήριο. Εγώ είχα ένα, ας πούμε, έτσι και ένα κομμάτι, ένα μεράκι παραπάνω, επειδή ασχολούν τα παιδιά μου. Το έζησα από κοντά, εννοώ, όχι ότι σε κάτι άλλο δεν ασχολήθηκα. Ανακατασκευάστηκε, μπορεί να μην έγινε καινούριο, αλλά έγινε σαν καινούριο. Το είχε ανάγκη, γιατί είχε 40 χρόνια από τότε που έγινε, να γίνουν πράγματα. Τα εξωτερικά γήπεδα της Μπάρας και του Πυργετού ανακατασκευάστηκαν, τα γήπεδα μπάσκετ, έγινε στην Μπάρα και τέταρτο γήπεδο τένις. Στον Πυργετό επίσης έγιναν δύο γήπεδα τένις. Στο στάδιο μπήκε καινούριο δάπεδο στο μπάσκετ, στο βόλεϊ και γήπεδο τένις. Είναι έτοιμη η μελέτη που εγκρίθηκε από τη Γενική Γραμματεία για την ανακατασκευή του ταρτάν και να γίνουν αποδυτήρια, να συνδεθεί με το αέριο στο στάδιο, η κλειστή αίθουσα Τσάντα. Έγινε ανακατασκευή του κλειστού της μπάρας στο δάπεδο, στο παρκέ, στα αποδυτήρια, συνδέθηκε με το αέριο και έχουν ζεστό νερό, έχει θέρμανση. Το κλειστό της μπάρας στην Κατσιμίδου έγινε ανακατασκευή του παρκέ και βαφές, αποδυτήρια και πολλά άλλα. Έγιναν γήπεδα, φωτισμοί, εξωτερικοί φωτισμοί, έγινε το βοηθητικό γήπεδο, μπορεί τώρα κάποιοι να μου διαφεύγουν, το βοηθητικό γήπεδο, το χορτάρι, αυτά. Έγιναν πολλά πράγματα. Θεωρείτε όμως πως έγιναν και λάθη, γιατί υπήρχαν παράπονα. Για παράδειγμα, ότι καθυστέρησε η λειτουργία του κολυμβητηρίου και τα παιδιά έχασαν τη σεζόν. Αν δεν κάνεις λάθη, θεωρώ ότι δεν βελτιώνεσαι. Πιθανόν να έγιναν λάθη. Εγώ όμως θα πω ότι για το κολυμβητήριο που λέτε, θα σας πω ότι από την ώρα που υπογράφηκε η σύμβαση με τον μηχανικό, με τον εργολάβο, θα έπρεπε το κολυμβητήριο να μείνει κλειστό για να γίνουν όλες οι εργασίες στο χρόνο παράδοσης του έργου. Θεωρήσαμε όμως σωστό να μην κλείσει το κολυμβητήριο τελείως, γιατί αυτό θα ήταν άδικο για τους αθλητές που κάνουν πρωτοαθλητισμό, οι οποίοι δεν θα μπορούσαν για μεγάλο διάστημα να πηγαίνουν σε άλλες πόλεις. Οπότε εστιάσαμε στο να γίνει η πισίνα, να γίνει η ανακατασκευή μέσα της πισίνας, πλακάκια, και να συνδεθεί να ζεσταθεί το νερό και να γίνει να κολυμπήσουν. Οπότε σε δεύτερη φάση να γίνουν τα αποδυτήρια και όλα τα υπόλοιπα, μπάνια και αυτά. Οπότε λογικό ήταν, πιθανόν ο κόσμος να μην το ήξερε αυτό, ότι έπρεπε το κολυμβητήριο να μείνει κλειστό. Νομίζω ότι με λίγη υπομονή το αποτέλεσμα ήταν πάρα πολύ καλό και τα παιδιά κολυμπάνε. Εντάξει, παράπονο θα ακούσεις. Μόνο άμα δεν δουλεύεις δεν θα ακούσεις κανένα παράπονο.
Φτάνουμε στο σήμερα, εκ νέου υποψήφια με το συνδυασμό του Δημήτρη Παπαστεργίου. Ποιο είναι το όραμά σας για την επόμενη θητεία? Το όραμά μας όλης της δημοτικής της επανεκκίνησης του συνδυασμού του κ. Παπαστεργίου είναι ότι πάμε να κάνουμε ακόμα περισσότερα, να τελειώσουμε αυτά που ήδη ξεκινήσαμε, να δρομολογηθούν και να τελειώσουν και πιο μεγάλα έργα και ό,τι έχουμε στο πρόγραμμά μας και στο μυαλό μας όλοι οι Δημοτικοί Σύμβουλοι με όλη την καλή διάθεση και με τρέξιμο, με μεράκι, με ζήλο. Να σας ευχηθούμε λοιπόν καλή επιτυχία. Ευχαριστώ πολύ, να είστε καλά. Σε αυτή την εκπομπή προσπαθήσαμε να συνομιλήσουμε με όσους περισσότερους υποψηφίους και να μας εκθέσουν τον προεκλογικό τους λόγο. Με τον συνάδελφο Θανάση Τσουμάνη βρεθήκαμε στη Φαρκαδόνα. Εκεί συναντήσαμε τον υποψήφιο Δημοτικό Σύμβουλο με τον συνδυασμό του Δημάρχου Θανάση Μεριβάκη και Κωνσταντίνο Κοσμά. Ο κύριος Κοσμάς από τον Δεκέμβριο του 2014 έως τον Φεβρουάριο του 2017 διετέλεσε τη Δήμαρχος Παιδείας, Πολιτισμού, Αθλητισμού, Υγείας και Κοινωνικής Πολιτικής. Από το Μάρτιο του 2017 είναι πρόεδρος της Κοινοφελούς Δημοτικής Επιχείρησης Φαρκαδόνας, ενώ από τον Ιούλιο του 2018 έχει αναλάβει την Αντιδημαρχία Καθαριότητας, Ηλεκτροφωτισμού και Πρασίνου. Είναι μηχανικός ηλεκτρονικών υπολογιστών με μεταπτυχιακές σπουδές, παντρεμένος με δύο παιδιά. Κύριε Κοσμά, κατά γενική ομολογία είστε ένας από τους ανθρώπους που αφιέρωσε πολύ από το χρόνο του για να προσφέρει στο Δήμο και τους Δημότες. Πόσο δύσκολο ήταν αυτό για έναν άνθρωπο χωρίς προηγούμενη εμπειρία και για έναν Δήμο σαν της Φαρκαδόνας με κάποιες ιδιαιτερότητες? Κυρία Μούκα, καταρχήν θα ήθελα να σας ευχαριστήσω για την πρόσκληση και να σας καλωσορίσω στη Φαρκαδόνα, στην έδρα του Δήμου μας. Είναι φυσικό σε κάθε νέο ξεκίνημα ο κάθε άνθρωπος να θέτει καινούριους στόχους, να πλάθει νέα οράματα και να έχει αυξημένες προσδοκίες. Δεν πρέπει όμως να μας διαφεύγει ούτε στιγμή ότι η κάθε επιτυχία είναι αποτέλεσμα σκληρής και προγραμματισμένης προσπάθειας και δουλειάς από πολλούς ανθρώπους. Ό,τι καταφέραμε θα το αξιολογήσουν οι Δημότες. Εμπιστευόμαστε την κρίση τους, άλλωστε είναι αυτοί που πάντα έχουν τον πρώτο λόγο. Με τις προσπάθειες όλων πετύχαμε μία εθνική και μία ευρωπαϊκή συνεργασία, την ανάπτυξη 20 περίπου συνεργασιών, οι οποίες είχαν ως αποτέλεσμα την υλοποίηση πάνω από 30 δράσεις προστιθέμενης αξίας για όλους. Οι ωφελούμενοι υπολογίζονται σε 2.700, διανύμαμε μέσω διαφόρων προγραμμάτων 77 τόνους τροφίμων και 122.000 περίπου ευρώ υπολογίζεται το ποσό από προτάσεις χρηματοδότησης για την δημιουργία και τη λειτουργία του κέντρου κοινότητας και την υλοποίηση της έξυπνης τάσης. Όσον αφορά το πρόγραμμα βοήθεια στο σπίτι, έχουμε εντάξει μέχρι στιγμής 35 νέους ωφελούμενους και υπολείπεται η προσθήκη 15 ατόμων που προγραμματίζεται για τον επόμενο μήνα, ενώ με την αναδιοργάνωση του προγράμματος των επισκέψεων έχουμε αυξήσει τη συχνότητα στους ωφελούμενους σε όλο το φάσμα του Δήμου μας. Ωραία λοιπόν, έργα γίνανε. Από την πλευρά της αντιπολίτευσης όμως μιλούν για έργα βιτρίνας. Επίσης υπήρχαν και παράπονα για λακκούβες, για καμένες λάμπες. Εσείς σαν αντιδήμαρχος αλλά και γενικά σαν δημοτική αρχή πιστεύετε ότι ανταπεξήλθατε σε θέματα καθημερινότητας? Ως αρμόδιος αντιδήμαρχος θεωρώ ότι η μάχη και το στοίχημα της καθημερινότητας κερδίζεται σε ημερήσια βάση. Παρά τις ελλείψεις στο προσωπικό που καταγράφει η αρμόδια υπηρεσία, τα συνεργεία της υπηρεσίας μας, του Δήμου μας, δίνουν καθημερινά τον καλύτερό τους σε αυτό, φροντίζοντας για την ευπρέπεια και την καθαριότητα όλων των δημοτικών διαμερισμάτων, κάνοντας παρεμβάσεις παντού, αλλάζοντας λάμπες, αποκαθιστώντας λακκούβες. Ο Δήμος μας αποτελείται από 18 δημοτικά διαμερίσματα. Είναι λογικό ότι τα αιτήματα που έρχονται καθημερινά στην αρμόδια υπηρεσία από προέδρους των δημοτικών διαμερισμάτων ή από απλούς δημότες να ιεραρχούνται από την υπηρεσία και να δρομολογείται η ικανοποίησή τους και η επίλυσή τους με σειρά προτεραιότητας. Προς την κατεύθυνση αυτή
σημαντική είναι η συμβολή και του προσωπικού από την κοινοφελή εργασία, το πρόγραμμα της κοινοφελούς εργασίας που τρέχει αυτή την περίοδο στο Δήμο μας, όπου με τη βοήθεια του προσωπικού μπορούμε να κάνουμε διάφορες επισκευές όπου χρειάζεται, βάφουμε και συντηρούμε δημοτικά κτίρια και σχολεία. Πέρα όμως των αυτονόητων, προωθούμε και την ανακύκλωση. Με την υλοποίηση διαφόρων προγραμμάτων συλλογής γυαλιού, όπως είναι το πρόγραμμα «Το ρεύμα του μπλε κόδωνα», που εγκαινιάσαμε πριν κάποιους μήνες, συλλογής ελαστικών, λαμπτήρων LED φωτιστικών μικροσυσκευών, αλλά και της δημιουργίας του Κέντρου Ανταποδοτικής Ανακύκλωσης. Προς την κατεύθυνση αυτή, πραγματοποιούμε και δράσεις ενημέρωσης και ευαισθητοποίησης των μαθητών με την ιδέα, ώστε να εξοικειωθούν με την ιδέα της ανακύκλωσης, με χαρακτηριστικό παράδειγμα το Λούνα Πάρκ της ανακύκλωσης. Στα πλαίσια αυτά σχεδιάζουμε μία ακόμη ανάλογη δράση μέσα από βιωματικό παιχνίδι, να εξοικειωθούν πάλι οι μαθητές μας με την ιδέα της ανακύκλωσης, όπως είναι η δράση ρομποτική και ανακύκλωση. Υπόγειοι κάδοι. Ετοιμάσαμε πρόταση προς υποβολή στο πρόγραμμα Φιλόδημος, συνολικού προϋπολογισμού 200.000 ευρώ περίπου. Ακόμη σχεδιάζουμε την εφαρμογή σε πιλωτική βάση έξυπνου συστήματος διαχείρισης του δημοτικού ηλεκτροφωτισμού. Κάτι άλλο τώρα. Στις συνεδριάσεις των Δημοτικών Συμβουλίων υπήρχαν έντονες λογομαχίες και η κατάσταση έβγαινε εκτός ορίων. Μάλιστα πολλές φορές από την ομάδα σας, από την ομάδα του κ. Μεριβάκη. Γιατί θεωρείτε ότι γινόταν αυτό και αν πιστεύετε ότι μπορεί να αλλάξει? Πραγματικά η εικόνα που παρουσιάζεται κατά τις συνεδριάσεις του Δημοτικού Συμβουλίου είναι θλιβερή. Είναι πλέον για το Δήμο Φαργαδόνας φαινόμενο διαχρονικό. Τη συναντήσαμε τη συγκεκριμένη εικόνα και στην προηγούμενη δημοτική περίοδο. Το κλίμα πυροδοτείται από συγκεκριμένα άτομα, το γνωρίζει ο κόσμος και ο στόχος τους κατά την άποψή μου είναι να εμποδίσουν τη λειτουργία του Δήμου, να υποβαθμίσουν και αν είναι δυνατόν να μηδενίσουν το σημαντικό έργο που επιτελείται. Πλέον, αποκτώντας μία εμπειρία, αποφασίσατε να θέσετε εκ νέου υποψηφιότητα. Προφανώς θέλετε να συνεχίσετε το έργο σας. Υπάρχουν πράγματα που δεν έγιναν, δεν πρόλαβαν να γίνουν? Γιατί να σας ξαναψηφίσουν οι δημότες? Υπολείπονται κάποιοι μήνες μέχρι να ολοκληρωθεί η θητεία μας και ένας γόνιμος κύκλος, ο οποίος με προσέφερε σημαντικές εμπειρίες, πλησιάζει στο τέλος, ολοκληρώνεται. Πατώντας πλέον σε πιο γερές βάσεις για τα επόμενα βήματα και πιστός πάντα στις ίδιες αξίες, ξαναθέτω τον εαυτό μου στην κρίση των δημοτών με κύριο στόχο και μοναδικό μέλημα να υπηρετώ όσο μπορώ καλύτερα τον τόπο από την επόμενη πάλι μέρα. Τα χέρια με την υποψήφια Δήμαρχο Φαρκαδόνας Δέσποινα Μπότη έδωσε και η Ευαγγελία Μπίτζιου, γέννημα θρέμα της Φαρκαδόνας, όπου ζει και δραστηριοποιείται επαγγελματικά. Φιλόλογος κλασικής, μεσαιωνικής και νέας ελληνικής φιλολογίας του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων. Είναι 34 ετών και μητέρα ενός ανήλικου παιδιού. Ας ακούσουμε την κουβέντα που είχαμε μαζί της. Κυρία Μπίτζιου, τι ήταν αυτό που σας ώθησε να θέσετε υποψηφιότητα και τι έχουν να προσδώσουν οι νέοι άνθρωποι που ασχολούνται με τα κοινά? Ξέρετε, εγώ είμαι δημότης του Δήμου Φαρκαδόνας, ζω και εργάζομαι εδώ, έχω φοιτήσει στα σχολεία του Δήμου μας, μεγαλώνω το παιδί μου εδώ με τις αξίες, την αγάπη και τις παραδόσεις του τόπου μας. Νομίζω ότι το λιγότερο που μπορούσα να κάνω είναι να έρθω και να θέσω υποψηφιότητα προκειμένου να καταθέσω τις ειδικές μου γνώσεις μαζί με την αγάπη μου και την πλάτη μου, αν θέλετε, για να συμβάλλω κι εγώ με τον τρόπο μου στον τόπο αυτό.
Τώρα, όσον αφορά στο τι έχουν να προσδώσουν οι νέοι, αρκεί να σας πω ότι στις σύγχρονες συνθήκες ανοιχτής κοινωνίας που έχουν διαμορφωθεί και συνεχίζουν να διαμορφώνονται στον τόπο μας, οι νέοι έχουν να προσδώσουν πολλά. Όχι μόνο διότι από τη φύση τους διακρίνονται για το αγωνιστικό τους πνεύμα, διακρίνονται για έναν νέο διαφορετικό τρόπο σκέψης, αλλά και επειδή είναι πάρα πολύ αγωνιστές, είναι δραστήριοι. Γι' αυτό το λιγότερο που έχουμε να κάνουμε ως κοινωνία, εάν θέλουμε να επιβιώσουμε και να πάμε παρακάτω, είναι να τους αγκαλιάσουμε, να μην τους αφοπλίζουμε και βεβαίως να τους επιτρέψουμε να λειτουργήσουν και να διηθήσουν στον τοπικό μηχανισμό τις ιδέες τους και τις απόψεις τους. Την ίδια στιγμή όμως και οι παλιότεροι δεν θα πρέπει να φύγουν από την τοπική αυτοδιοίκηση, αλλά καλό είναι να κρατήσουν θερμοπύλες. Ο Δήμος Φαρκαδόνας είναι μια περιοχή με αρκετές δυσκολίες. Παρ' όλα αυτά, αρκετοί νέοι επέλεξαν να μείνουν στον τόπο τους και να δραστηριοποιηθούν εδώ. Πώς μπορούν να βοηθηθούν αυτοί οι νέοι? Ξέρετε, είναι γεγονός ότι πράγματι πολλοί νέοι, ανάμεσά τους και εγώ, έχουμε επιλέξει να μείνουμε στον τόπο μας και να επενδύσουμε τις οικογένειές μας, να επενδύσουμε τα χρήματά μας αν θέλετε, να επενδύσουμε τις γνώσεις μας και την αγάπη μας, προκειμένου να βοηθήσουμε τον τόπο αυτό. Και αυτό είναι κάτι αξιέπαινο που γίνεται από μέρους μας, ειδικά σε αυτές τις εποχές που το φάσμα της ανεργίας και της μετανάστευσης είναι πάρα πολύ μεγάλο. Γι' αυτόν ακριβώς το λόγο θα πρέπει όλοι να βοηθήσουμε, ούτως ώστε οι νέοι να αναδειχθούν οι απόψεις τους για να μπορέσουν να πάνε τον τόπο αυτόν μπροστά. Γιατί με τη Δέσποινα Μπότη? Τι να πω τώρα για την κυρία Δέσποινα, γιατί για εμάς, για την ομάδα μας και για καθέναν από εμάς της ομάδας μας και για τον κόσμο, είναι η Δέσποινα. Πέραν του γεγονότος ότι έχουμε κοινές σπουδές, έχει αποφοιτήσει και εκείνη από την φιλοσοφική και έχουμε έναν έτσι ιδιαίτερο και κοινό κώδικα επικοινωνίας μεταξύ μας, τη Δέσποινα τη θαυμάζω για την ευστροφία του μυαλού της, για τη δυναμικότητα των λόγων της και την σέβομαι για την ταπεινότητά της. Οπότε είδα σε αυτήν μία ηγέτη του τόπου και μία, αν θέλετε, προβολή του εαυτού μου στο μέλλον. Οπότε όχι, δεν ήταν δύσκολο να επιλέξω να την ακολουθήσω. Ποιες προτεραιότητες θα θέσετε σαν δημοτική σύμβουλος αν εκλεγείτε? Ξέρετε, νομίζω ότι αυτού του είδους η ρητορική και η επιχειρηματολογία δεν πείθει πια κανέναν. Δηλαδή, εγώ και κάθε υποψήφιος, προκειμένου να εκλεγούμε, δεν είναι σωστό ούτε να τάζουμε δίμηνα, οχτάμηνα ή ανάθεση συμβάσεων έργων ή οτιδήποτε άλλο σχετικό. Εκείνο όμως που μπορώ εγώ να υποσχεθώ σαν Ευαγγελία Μπίτζιου είναι ότι το έργο στο οποίο θα κληθώ να συνεισφέρω εφόσον εκλεγώ και ανάλογα βέβαια με τις αρμοδιότητες που θα μου ανατεθούν, είναι λοιπόν ότι αυτό το έργο θα είναι καθαρό. Και θα είναι καθαρό επειδή δεν έχω υπάρξει ποτέ μου εγκάθετη, βαλτή και ούτε σκοπεύω να υπάρξω. Δεν είμαι επαγγελματίας δημοτικός σύμβουλος. Είμαι απλώς ένας δημότης Φαρκαδόνας που θέλει να βοηθήσει. Υπάρχει κάποιο μήνυμα που θα θέλατε να στείλετε μέσω της εκπομπής μας στους δημότες εν ώψη των αυτοδιοικητικών εκλογών? Το μόνο που θα ήθελα να πω σε όλους τους δημότες είναι καλή Σαρακοστή και επειδή η νηστεία φέτος πέφτει πολύ κοντά με τις δημοτικές εκλογές, θα πρότεινα σε όλους μας, βάζω και τον εαυτό μου μέσα, να νηστέψουμε από τις κακές πράξεις και την ανέντιμη προεκλογική πολιτική δράση και όχι τόσο από το φαγητό. Ένας νέος άνθρωπος που η αγάπη για τον τόπο του τον όθησε να ασχοληθεί με τα κοινά είναι ο 33χρονος Βαγγέλης Κοσμάς. Εδώ και χρόνια διατηρεί καφέ ουζερί στην Ιχαλία και κατέρχεται στις εκλογές με τον συνδυασμό του υποψήφιου δημάρχου Γιάννη Σακελαρίου. Είναι παντρεμένος και πατέρας τριών παιδιών. Κύριε Κοσμά, η Ιχαλία είναι μια περιοχή με πολλούς μετανάστες, οικονομικούς. Εσείς παρόλα αυτά αποφασίσατε να παραμείνετε στον τόπο σας, να δημιουργήσετε οικογένεια, να δραστηριοποιηθείτε επαγγελματικά. Ήταν μια δύσκολη απόφαση αυτή? Καλησπέρα και από μένα. Θεωρώ ότι δεν ήταν πολύ δύσκολη απόφαση, γιατί προϋπήρχε και το κατάστημα το οποίο είμαι και τώρα. Είναι οικογενειακή επιχείρηση. Απλά θεωρώ ότι υπήρχε μια στήριξη από πίσω και από τον πατέρα μου,
την οποία και τον ευχαριστώ και πολύ και μου έδωσε την ευκαιρία ώστε να παραμείνω εδώ. Βεβαίως είναι πολύ δύσκολο για όλους τους νέους τώρα αυτή τη στιγμή να μείνουν στον τόπο τους, γιατί όπως βαίνουν τα πράγματα είναι δύσκολα όλα να γίνουν με οικονομικό τρόπο. Δεν υπάρχουν ούτε κίνητρα πολλά ώστε ο κόσμος να μείνει και να δραστηριοποιηθεί τώρα αυτή τη στιγμή εδώ. Αλλά και παρά αυτά υπάρχουν μερικές δουλειές στις οποίες ο κόσμος πρέπει να ασχοληθεί. Υπάρχει η κτηνοτροφία, υπάρχει ή μάλλον η αγροκτηνοτροφία, την οποία έχουμε λίγο παραμελήσει όλοι. Όλοι κοιτάμε να βρούμε λίγο πιο εύκολες θέσεις και θέλουμε λίγο και να βολευτούμε. Εγώ δεν το έκανα αυτό, προσπάθησα να δραστηριοποιηθώ εδώ σε αυτό που έχω μάθει και θεωρώ ότι όλοι όσοι έχουν ένα κίνητρο και μπορούν να παραμείνουν, θα έπρεπε να παραμείνουν στον τόπο τους και να παλέψουν. Αποφασίστε λοιπόν να ασχοληθείτε με τα κοινά. Ποιο ήταν το ερέθισμά σας? Θεωρώ ότι και το πρόσωπο του κυρίου Σακελαρίου, το οποίο με τιμά ιδιαίτερα και τον τιμάω κι εγώ, ήταν κάτι το οποίο με έκανε να θέλω να ασχοληθώ με τα κοινά, αλλά και πιστεύω ότι και μπορώ να βοηθήσω σε όποια θέματα προκύψουν, μπορώ να βρω έστω και μία μικρή λύση. Δεν μπορούμε να είμαστε σωτήρες και όλα δεν γίνονται τόσο εύκολα. Αλλά θεωρώ ότι σε πολλά θέματα θα προσπαθήσω να δώσω κάποια λύση, όπου μπορώ βέβαια. Ο κύριος Σακελαρίου για μένα είναι πάνω απ' όλα άνθρωπος, με αλφα κεφαλαίο, είναι γιατρός, τον οποίο εκτιμώ ιδιαίτερα, έχει βοηθήσει πολύ κόσμο με το λειτουργήμά του. Και θεωρώ ότι είναι μια ιδανική στιγμή τώρα, σε αυτή τη φάση που βρισκόμαστε, ώστε να κατέλθω κι εγώ υποψήφιος με το συνδυασμό του κυρίου Σακελαρίου. Πού πιστεύεις ότι πονά ο Δήμος Φαρκαδόνας και τι μπορεί να αλλάξει αν έρθει στα χέρια του κυρίου Σακελαρίου η Δημαρχία? Πιστεύω ότι πιο πολύ πονάει, δεν πονάει σαν η Χαλία, κάτι που είχαμε τονίσει πριν, πονάει όλος ο Δήμος, γιατί οι οικονομικοί μετανάστες δεν είναι μόνο από το δικό μας χωριό, είναι και από τα γύρω χωριά της περιοχής. Θεωρώ ότι επειδή και ο κύριος Σακελαρίου έχει μείνει 34 χρόνια στη Φαρκαδόνα σαν γιατρός, που θα μπορούσε να έχει φύγει από τον τόπο του, να έχει πάει Αθήνα, να έχει πάει οπουδήποτε αλλού, παρέμεινε εδώ και πάλεψε κι αυτός. Είναι γνώστης των πραγμάτων, ξέρει τι πρέπει να γίνει ώστε ο τόπος να πάρει έστω μία μικρή όθηση για να βοηθήσει νέο κόσμο ώστε να επιστρέψει, ή όσοι τέλος πάντων είναι στο χωριό και στα γύρω χωριά να παραμείνουν στον τόπο τους, να μην φύγει κανείς. Εάν δεν σε θέλει η Χαλία, δήμαρχος δεν βγαίνεις. Το πιστεύεις αυτό? Είναι μία δήλωση την οποία έχω δει και γραμμένη από τον κύριο Χατζή, στην οποία είχε κάνει μία συνέντευξη, αλλά θεωρώ ότι όλα τα χωριά θα παίξουν το ρόλο τους. Πιστεύω ότι η Χαλία θέλει να βοηθήσει τώρα αυτή τη στιγμή τον Δήμαρχο και τον εκάστοτε Δήμαρχο, πιστεύω ότι τον βοηθάει σαν χωριό, τον οποίο κατέρχεται στις εκλογές. Αλλά όλα τα χωριά παίζουν σημαντικό ρόλο. Είναι όλα τα χωριά ένα γρανάζι μιας αλυσίδας. Δεν υπάρχει χωριό το οποίο θεωρούμε εκτός ή το οποίο δεν θέλουμε να είναι μαζί μας. Όλα τα χωριά για μας είναι το ίδιο. Θα μας στηρίξουν τα χωριά, θα στηρίξουμε τα χωριά. Αυτά είναι όλα μία αλυσίδα και τα αισθήματα που τρέφουμε εμείς και ο κόσμος προς εμάς είναι όλα αμοιβαία. Δεν έχουμε τίποτα με κανέναν διαφορετικό. Είμαστε όλοι ίδιοι. Θα ήθελες να στείλεις ένα μήνυμα στους δημότες εν ώψη των εκλογών? Είναι καιρός να αλλάξουμε σελίδα στον τόπο μας, να προσπαθήσουμε να κάνουμε πράγματα τα οποία θα ωφελήσουν όλο τον κόσμο σε όλα τα χωριά, ακόμα και στο πιο μικρό χωριό του δημοτικού μας διαμερίσματος. Είναι ευκαιρία, θεωρώ, ο κύριος Σακελαρίου, ο οποίος είναι ένας λαμπρός επιστήμονας, να δείξει τι μπορεί να κάνει, και πιστεύω ότι οι δυνάμεις του είναι αμέτρητες έως απεριόριστες. Πιστεύω ότι θα βοηθήσει τον τόπο τόσο που δεν μπορεί να τον βοηθήσει κανείς άλλος. Τώρα θα πάμε στο Δήμο Πύλης. Ένα έμπειρο στέλεχος της τοπικής αυτοδιοίκησης συμμετέχει στο συνδυασμό του Βαλάντι Τσούτσια. Πρόκειται για τον Ιωάννη Παπακοσταντίνου, ο οποίος είναι ελεύθερος επαγγελματίας και θέλει και αυτός από την πλευρά του να δώσει τις δυνάμεις του για το καλό του Δήμου Πύλης. Έχουμε μαζί μας έναν ήδη εκλεγμένο δημοτικό σύμβουλο με εμπειρία στην τοπική αυτοδιοίκηση
και στα προβλήματα του Δήμου Πύλης. Είναι ο Ιωάννης Παπακοσταντίνου, ο οποίος έχει εκλεγεί με τον συνδυασμό του πρώην Δημάρχου Κώστα Κουφογάζου και στις επερχόμενες εκλογές κατέρχεται με τον συνδυασμό του Βαλάντη Τσούτσια. Κύριε Παπακοσταντίνου, γνωρίζετε εκ των έσω τα προβλήματα του Δήμου Πύλης και τις αναπτυξιακές δυνατότητες. Αποφασίσατε να στηρίξετε το συνδυασμό του κυρίου Τσούτσια. Ποιος ήταν ο λόγος? Καταρχήν να χαιρετήσω και σας εξ αρχής. Ο λόγος που ασχολήθηκα για δεύτερη φορά και προτίμησα να ασχοληθώ με το συνδυασμό του κυρίου Τσούτσια είναι καθαρά το πρόσωπο του κυρίου Τσούτσια, γιατί στο πρόσωπό του έχω δει έναν από τους πιο έντιμους ανθρώπους που έχω γνωρίσει. Κατά δεύτερον, την προηγούμενη φορά είχαμε κατέλθει μαζί στο συνδυασμό του κυρίου Κουφογάζου και γνωρίζοντας τον καλύτερα, πιστεύω ότι αυτό που είπα εξ αρχής, αυτός είναι ένας άνθρωπος που όντως πρέπει να ασχοληθεί με τα κενά αυτού του τόπου. Όπως προανέφερα, βλέπετε τα προβλήματα και το έργο που έχει γίνει από κοντά. Πώς κρίνετε τη θητεία της νυν Δημοτικής Αρχής? Προσωπικά εγώ για να πάρω την απόφαση να ασχοληθώ με κάποιον άλλον συνδυασμό, εννοείται ότι την κρίνω ελάχιστη, απειροελάχιστη μπορώ να πω. Δηλαδή η νυν Δημοτική Αρχή δεν έδωσε έμφαση σε μεγάλα έργα, δεν έδωσε τόσο μεγάλη έμφαση στο να γίνει ο Δήμος μας κάτι καλύτερο, απλά όχι μόνο έμεινε στάσιμος όσον αφορά τα τελευταία 4 χρόνια, αλλά βλέπω ότι έχει μια φθήνουσα πορεία. Ποιο είναι το δικό σας όραμα για την περιοχή της Πύλης? Το δικό μας όραμα, όπως το έχουμε αναλύσει και στο πρόγραμμά μας, έχει να κάνει με την ανάπτυξη όσον αφορά και τον τουρισμό, όσον αφορά και την καθημερινότητα. Δηλαδή, να σας φέρω ένα παράδειγμα, εμείς δεν θα είμαστε απλά θεατές σε όλα αυτά που τραβάει ο αγρότης, ο κτηνοτρόφος και όλο το μεγαλύτερο μερίδιο του κόσμου, το Δήμο Πύλης. Δηλαδή, θα φροντίζουμε πάντα να δίνουμε άμεσες λύσεις. Δηλαδή, θα έχουμε έναν ειδικό συνεργάτη ο οποίος θα ασχολείται με την κτηνότροφη, είτε είναι κτηνίατρος, είτε είναι γεωπόνος, ο οποίος θα μπορεί άμεσα να βοηθήσει τον κόσμο, γιατί έχει πάρα πολλά προβλήματα. Δεν θα τον απευθύνουμε δηλαδή αόριστα σε μερικά προγράμματα χωρίς τη βοήθειά μας. Σε θέματα καθημερινότητας, όπως άλλωστε σημαίνει και σε κάθε Δήμο, υπάρχουν παράπονα. Πιστεύετε ότι δόθηκε η αρμόζουσα έμφαση που έπρεπε? Πιστεύω ότι όχι, δεν δόθηκε ούτε στα θέματα καθημερινότητας. Όχι ότι εμείς θα κάνουμε την πολιτική της λακκούβας και την πολιτική της λάμπας. Αλλά όσον αφορά τα θέματα καθημερινότητας, επειδή ο Δήμος μας έχει την εξής ιδιαιτερότητα, είναι τόσο μεγάλο σε έκταση, εμείς σαν Νέα Δημοτική Αρχή θα προτιμήσουμε να μοιράσουμε δηλαδή τις αρμοδιότητες όσον αφορά τους ηλεκτρολόγους, τους υδραυλικούς και όλα αυτά, να τους μοιράσουμε σε, αφού αυτή τη στιγμή μας βοηθάει και ο Κλισθένης, να τις μοιράσουμε κάπως διαφορετικά. Γιατί είναι φύσιν αδύνατο να ξεκινάει ο ηλεκτρολόγος από την Πύλη και να πάει στο τελευταίο χωριό στην κορυφή ή στο Μυρόφυλλο και να έχουμε και την απέτηση αυτομάτως να παράγει και έργο. Αυτό που θα προσπαθήσουμε είναι να μοιράσουμε σε ενότητες όλα αυτά. Δηλαδή ο ηλεκτρολόγος που θα είναι να πάει στο Μυρόφυλλο ή στην κορυφή να έχει βάση κάπου στη Μεσοχώρα. Αυτός που θα πάει στο Γαρδίκι να έχει βάση τον πρώην Δήμο Εθήκων. Κάπως έτσι θα είμαστε πιο άμεση και πιο αποτελεσματικοί και με λιγότερη χρηματοδότηση. Μιας και μιλήσατε για στήριξη, είστε και ελεύθερος επαγγελματίας και γνωρίζετε πώς είναι η δουλειά. Έχει δοθεί η βοήθεια, η στήριξη από το Δήμο Πύλης στους επαγγελματίες της περιοχής? Όχι, κατά την άποψή μου οι επαγγελματίες της περιοχής για μένα είναι ήρωες, γιατί δεν έχει, όχι μόνο δεν έχει στο πλάι του το Δήμο. Θα σας πω ένα απλό παράδειγμα. Στα Τρίκαλα με το Μήλο των Ξωτικών, από ό,τι καταγράφηκε, ήρθε 1 εκατομμύριο κόσμος. Στην Ελλάδα και στο Περτούλι πήγε ένας μεγάλος όγκος από αυτόν τον κόσμο, λόγω του ότι ξέραν την Ελλάδα και το Περτούλι και το χιονοδρομικό. Στην Πύλη, που είναι το κέντρο του Δήμου, ή στα Στρουναρέικα, που είναι ένα πανέμορφο χωριό, δεν μπορέσαμε να στείλουμε κανέναν. Αυτό ήταν κάθε αυτού θέμα δικό μας. Δηλαδή δεν φροντίσαμε να διαφημίσουμε τόσο πολύ όλα τα όμορφα μέρη του Δήμου μας.
και αναγκαστικά αυτοί που ήρθαν κατευθυνθήκανε εκεί που ξέρανε. Εμείς αυτό που θέλουμε να κάνουμε σαν νέα δημοτική αρχή την επόμενη φορά, από το 1 εκατομμύριο κόσμος, αν καταφέρουμε τους 50.000 να έρθουν μέσα στην πύλη, τους 1.500 να έρθουν στα Σουναρέικα, τους 500 να έρθουν στη Μεσογόρα, αυτό θα είναι κερδισμένο στοίχημα για μας. Μάλιστα. Θα θέλατε να απευθύνετε ένα μήνυμα εν ώψη των εκλογών? Βεβαίως. Το μήνυμα που θέλω να απευθύνω είναι το εξής. Εμείς έχουμε φτιάξει μια ομάδα η οποία αποτελείται επί του συνόλου από νέους ανθρώπους. Όλοι είμαστε δραστήριοι, όλοι είμαστε πάνω σε ένα συγκεκριμένο επάγγελμα και σαν μήνυμα θέλουμε να περάσουμε τις αξίες που έχει ο άνθρωπος και τις αξίες που χρειάζεται να έχει ένας δημότης και πάνω απ' όλα την εντιμότητα. Αυτό που θα κάνουμε σαν νέα δημοτική αρχή είναι θα βάλουμε βάσεις για την ανάπτυξη του τόπου μας. Δεν θα χρησιμοποιήσουμε την πολιτική της σίτας και του τσιμέντου. Θα χρησιμοποιήσουμε την πολιτική το να διαφημίσουμε τον τόπο μας πανελληνίως εξ αρχής και πάνω απ' όλα θα δουλέψουμε. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Εμείς ευχαριστούμε και να σας ευχηθούμε καλή δύναμη στον αγώνα σας. Να είστε καλά. Καλή συνέχεια. Εδώ τελείωσε η ενότητα των συνεντεύξεων της εκπομπής μας και τώρα θα περάσουμε στα ρεπορτάζ. Η Δημοτική Αρχή Τρικαίων, ως ένα από τα σημαντικότερα επιτεύγματα της θητείας της, θεωρεί τα έργα που έχουν υλοποιηθεί και αφορούν τον τομέα της τεχνολογίας. Από το 2006, τα Τρίκαλα είναι η πρώτη πόλη της Ελλάδας που διαθέτει δωρεάν ίντερνετ για τους δημότες. Για τα ψηφιακά έργα μίλησε στην εκπομπή μας ο Δημοτικός Σύμβουλος και Πρόεδρος της ΙΤΡΙΚΑΛΑ, Γιάννης Κοτούλας. Φανεύει το Δήμο Τρικαίων είναι η χρήση των νέων τεχνολογιών. Ποιες είναι αυτές οι εφαρμογές που χρησιμοποιούν οι δημότες? Στην ουσία, οι νέες εφαρμογές προσπαθούν να μπουν στη ζωή μας όχι για να μας κάνουν πιο έξυπνους, αλλά να μας κάνουν πιο αποδοτικούς και να κάνουν τη ζωή μας πιο εύκολη. Τα Τρίκαλα φημίζονται για τη χρήση των νέων τεχνολογιών από πολύ παλιά, από το 2006, όταν ήταν η πρώτη πόλη στην Ελλάδα που είχε δωρεάν Wi-Fi για τους δημότες της. Ήταν η εποχή που ψηφίστηκε έξυπνη πόλη της Ευρώπης. Πλέον έχουμε μπει σε μια καινούργια εποχή. Όλο το κέντρο αυτή τη στιγμή έχει δωρεάν Wi-Fi με ανοιχτά δεδομένα που μπορούν να χρησιμοποιήσουν και τα καταστήματα για να προβάλλουν τις επιχειρήσεις τους και να διαφημιστούν μέσω αυτού. Και με το πρόγραμμα του Open Mall που έρχεται και το παλιό ιστορικό κέντρο και η περιοχή της Λαϊκής εκεί θα αναβαθμιστεί διαδικτυακά, να πούμε έτσι, και να συνδεθεί με τον υπόλοιπο ιντερνετικό ιστό. Από εκεί και πέρα, πολύ σημαντικό πλέον στη ζωή μας το 20.000 που είναι μια μεικτή χρήση, δεν είναι μόνο έξυπνη τεχνολογία που προέρχεται από την εφαρμογή, το Τρίκαλα Checkup, αλλά και από τα τηλέφωνα και τα mail που στέλνουν οι δημότες για να εξυπηρετηθούν ακόμα πιο γρήγορα κατευθείαν από τις υπηρεσίες και όχι πια από τον αντιδήμαρχο που αλλάζει τη λάμπα για να ζητήσει σταυρό. Τα πιλωτικά που τρέχουν αυτή τη στιγμή και δεν είναι μόνο για το Θεαθήνε, όπως είναι το smart lighting, ο έξυπνος φωτισμός δηλαδή και το έξυπνο parking. Να σας πω ότι το έξυπνο parking που λειτουργήσε πιλωτικά στα Τρίκαλα δεν δούλεψε καλά. Και αυτό είναι επίσης καλό, γιατί δείχνει τα προβλήματα που δημιουργούν τα συστήματα αυτά και βρίσκουμε τρόπους για να τα λύσουμε και να είναι η επόμενη γενιά ακόμα καλύτερη. Πάνω σε αυτό το συγκεκριμένο πιλωτικό στηρίχθηκε και μια καινούργια πρόσκληση που έχει βγάλει η κυβέρνηση για ένα χρηματοδοτικό πρόγραμμα για έξυπνες αισθητήρες παρκαρίσματος σε όλη την Ελλάδα. Τι να πω, μετά τα προγράμματα της ΔΕΙΑΤ που είναι πολύ σημαντικά, πλέον μετράμε το νερό που περνάει από τους κεντρικούς αγωγούς και με βάση τα υδρόμετρα που έχουμε ξέρουμε σχεδόν ανά πάσα στιγμή σε ποια περιοχή υπάρχει διαρροή ή κάποιο πρόβλημα ή κάποια έλλειψη νερού θα έλεγα. Το smart farming που είναι ένα πολύ σημαντικό εργαλείο κατά την προσωπική μου άποψη, γιατί θα δώσει στους νέους αγρότες την δυνατότητα και την ευελιξία να καλλιεργήσουν τα χωράφια τους με έναν πιο εύκολο τρόπο, με τη βοήθεια της τεχνολογίας.
Γι' αυτά εκπαιδεύουμε αυτή τη στιγμή οι αγρότες με την βοήθεια της Αμερικάνικης Γεωργικής Σχολής και του Ιδρύματος Σταύρος Νιάρχος, ειδικά στα βότανα τα φαρμακευτικά, για να δημιουργήσουμε ένα brand name γύρω από τα βότανα του Ασκληπιού. Και νομίζω ότι ένα-ένα από αυτά τα προγράμματα, όπως είναι τα e-health που έτρεχε το e-trikala παλιά, ή όπως είναι το Elvitem που τρέχουμε αυτή τη στιγμή, που είναι τα 10 ηλεκτροκίνητα που θα διατεθούν στους δημότες επισκέπτες, αλλά και σε επιχειρήσεις delivery, courier και καφέ και διάφορες τέτοιες, για να χρησιμοποιηθούν και να δούμε πόσο θα μας βοηθήσει η ελαφρού τύπου ηλεκτροκίνηση μέσα στην πόλη. Στην ουσία το πρόγραμμα Elvitem βρίσκεται στο τελικό στάδιο εφαρμογής του. Έχουν τελειώσει όλες οι συνδιαλέξεις με τις υπόλοιπες πόλεις που τρέχουμε μαζί αυτό το πρόγραμμα. Από το επόμενο 15ήμερο νομίζω θα αρχίσουν να διατίθονται και δωρεάν σε δημότες και επισκέπτες από το InfoPoint στην Κεντρική Πλατεία, και φυσικά τα 5 που θα διατεθούν σε courier και delivery και καφέ και ταχυφαγεία, για να χρησιμοποιηθούν και να μετρήσουμε λίγο τα αποτελέσματά τους. Η χρήση τους είναι πολύ απλή, είναι πολύ καλά, πολύ αποδοτικά, έχουν αρκετά καλή ταχύτητα και μεγάλη αυτονομία. Αυτό όμως προϋποθέτει το να έχει κάποιος δίπλωμα οδήγησης μηχανής για να τα χρησιμοποιήσει. Είναι πιστοποιημένα, έχουν πινακίδες, είναι ασφαλισμένα και θα είναι το επόμενο χρονικό διάστημα το καινούριο trend στην πόλη. Κάτι είχατε πει για μία εφαρμογή που θα φορά τις λακκούβες και τις λάμπες. Τι ακριβώς είναι αυτό? Στην ουσία, ένα δίκτυο αισθητήρων που με την βοήθεια των ταξί θα τοποθετηθούν πάνω στα ταξί, που είναι τα οχήματα που κυκλοφορούν περισσότερο μέσα στην πόλη. Είναι αισθητήρες που ελέγχουν καταρχήν τη φωτεινότητα ενός δρόμου τις βραδινές ώρες και την ποιότητα του οδοστρώματος. Από τις αναταράξεις λοιπόν του οχήματος καταλαβαίνεις σε ένα χάρτη GIS ποιοι δρόμοι έχουν ιδιαίτερα προβλήματα και ποιοι λιγότερα, και φυσικά ποια σημεία της πόλης είναι υποφωτισμένα και ποια σημεία της πόλης είναι επαρκώς φωτισμένα. Αυτό θα δώσει άμεσα αποτελέσματα σε ένα ψηφιακό χάρτη και θα είναι πολύ πιο εύκολο από μια επιτόπου καταγραφή που πρέπει κάποιος να διανύσει χιλιόμετρα και να καταγράφει τα ασφαλτικά μας, παραδείγματος χάρη, μια μεγάλη ιστορία της καθημερινότητας που δυστυχώς δεν θέλει μυαλό, χρήματα χρειάζεται. Ξέρετε πολύ καλά ποια είναι η κατάσταση του Δήμου μας και πιστεύω ότι το αμέσως επόμενο χρονικό διάστημα, όταν τελειώσουν οι ασφαλτοστρώσεις στις νεοεντασσόμενες περιοχές, να ξεκινήσουμε και την διαδικασία αποκατάστασης, πλήρους αποκατάστασης υπαρχόντων ασφαλτικών. Ξέρετε, είναι λίγο δύσκολο όταν σε μια περιοχή που κάποιος έχει σπίτι εδώ και 10 χρόνια και πατάει στις λάσπες για να μπει στο σπίτι του, να μην υπάρχει άσφαλτος καθόλου και εσύ να πηγαίνεις και να αντικαθιστάς οδοστρώματα που ναι μεν έχουν προβλήματα, αλλά δεν είναι τόσο άσχημα όσο αυτό. Θεωρούμε και θεωρούσαμε από την πρώτη στιγμή ότι πρέπει πρώτα να ασφαλτοστρωθούν όλα τα κομμάτια της πόλης τα οποία δεν έχουν άσφαλτο. Είναι ένα κομμάτι που πήγαμε αρκετά καλά τα τελευταία 5 χρόνια. Είναι ελάχιστα τα κομμάτια πλέον που δεν υπάρχουν ασφαλτικά. Και από εκεί και πέρα να μπούμε σε έναν δυνατό ρυθμό και με τα λίγα χρήματα που έχουμε να αρχίσουμε να αντικαθιστούμε τα προβληματικά κομμάτια του οδοστρώματος που υπάρχουν ήδη. Βρισκόμαστε στο ηλεκτρονικό ΚΕΠ του Δήμου. Τι ακριβώς παροχές διαθέτει? Λοιπόν, πολύ περίεργο το 2019 να μιλάμε ακόμα για έγγραφα. Όσο όμως αυτό το κράτος βρίσκεται πίσω και μιλάει ακόμα για χαρτιά, όταν πλέον οι περισσότερες δουλειές θα μπορούσαν να γίνουν με ένα email ή με ένα ψηφιακό έγγραφο, δόθηκε η δυνατότητα, μάλλον βρεθήκαμε στην ανάγκη να φτιάξουμε ένα μηχάνημα που να μπορεί να δώσει πιστοποιητικά 7 μέρες την εβδομάδα, 24 ώρες το 24ωρο, όχι μόνο εδώ στο κέντρο του Δήμου, στην πόλη των Τρικάλων, αλλά φυσικά και σε όλα τα περιφερειακά χωριά. Βλέπετε λοιπόν το πρώτο ATM πιστοποιητικών που έχει κατασκευαστεί στην Ελλάδα. Είναι σε πιλωτικό στάδιο και αυτό, με τη λογική ότι το αποτέλεσμά του, δηλαδή το έγγραφο που εκδίδει, χρειάζεται μια υπουργική απόφαση για να είναι γνήσιο, να αποκτήσει ένα barcode, όπου θα πιστοποιεί στις υπόλοιπες υπηρεσίες, παραδείγματος χάρη στο ΙΚΑ ή στην εφορία ή όπου αλλού χρειάζεται ένα πιστοποιητικό, ότι είναι γνήσιο, εκδεδομένο από τον Δήμο
εκδιδόμενο, συγγνώμη, από το Δήμο και όχι από τον εκτυπωτή του σπιτιού μας με παραποιημένα στοιχεία. Στην ουσία η διαδικασία είναι πολύ απλή. Ζητάμε την έκδοση πιστοποιητικού και με την κάρτα του Δημότη, την κάρτα που πρέπει να αποκτήσουμε όλοι, πιστοποιούμε τον εαυτό μας όπως πιστοποιούμε με την ταυτότητά μας στον ΚΙΣΕ. Με ένα PIN, όπως το PIN στο ATM της τράπεζας που μας δίνει χρήματα, ζητάμε ένα πιστοποιητικό, παραδείγματος χάρη ένα πιστοποιητικό γέννησης, και ξεκινάει η διαδικασία του να εκδοθεί. Η εκτύπωση έχει ξεκινήσει και το πιστοποιητικό βγαίνει. Έχει δυνατότητα να σφραγιστεί και παράλληλα να χρησιμοποιηθεί σε όλες τις υπηρεσίες όταν αποκτήσει εδώ κάτω, όπως είπαμε, το barcode που θα πιστοποιεί τη γνησιότητά του. Μέχρι τότε βέβαια υπάρχει υπηρεσία του 20.000 στο delivery πιστοποιητικών. Όποιος δημότης μας τηλεφωνήσει μέχρι τις 11 το πρωί παίρνει την ίδια μέρα το πιστοποιητικό του στο σπίτι, στο χώρο εργασίας ή εκεί που θα το ζητήσει. Όποιος τηλεφωνήσει μετά τις 11 θα το πάρει την επόμενη εργάσιμη μέρα. Είναι μια υπηρεσία που προσπαθεί να βοηθήσει ανθρώπους που δεν έχουν τη δυνατότητα να μετακινηθούν ή που δεν έχουν κάπου να αφήσουν τα παιδιά τους ή ηλικιωμένους που δεν είναι εύκολο να έρθουν στο Δημαρχείο και να πιστοποιηθούν. Η διαφορά είναι ότι εδώ ερχόμαστε και δείχνουμε την ταυτότητά μας στον ΚΙΣΕ, στον άνθρωπο που μας εκδίδει το πιστοποιητικό. Εκεί θα δείξουμε την ταυτότητά μας στον κλητήρα που θα μας το φέρει, θα πιστοποιήσουμε ότι είμαστε εμείς και θα πάρουμε το πιστοποιητικό μας. Εδώ και 4 χρόνια τα κοινόχρηστα ποδήλατα που παρέχει ο Δήμος Τρικαίων στους πολίτες κερδίζουν συνεχώς φίλους. Σύμφωνα με τα στοιχεία που παρουσίασε η Αντιδήμαρχος Δημοσίων Σχέσεων, Σοφία Λεστά, μέχρι τα τέλη του 2018, περίπου 23.000 δημότες και επισκέπτες έκαναν χρήση των ποδηλάτων. Τα κοινόχρηστα ποδήλατα στα Τρικάλα κερδίζουν συνεχώς φίλους, παρά το γεγονός πως η πόλη των Τρικάλων διαθέτει ελάχιστους ποδηλατοδρόμους. Η ιδέα της διάθεσης στους δημότες και στους επισκέπτες δωρεάν ποδηλάτου για 3 ώρες ξεκίνησε πριν από 4 περίπου χρόνια. Τότε η Δημοτική Αρχή προμηθεύθηκε 20 κίτρινα ποδήλατα, τα οποία τοποθέτησε στα δημοτικά πάρκινγκ της Οδού Κανούτα και των δικαστήριων. Στην συνέχεια, και αφού η ανταπόκριση των πολιτών ήταν μεγάλη, τα κοινόχρηστα ποδήλατα αυξήθηκαν σε αριθμό, φτάνοντας στα 30. Ενώ το κύριο σημείο διάθεσής τους, εκτός των πάρκινγκ, είναι το Δημοτικό Σημείο Πληροφόρησης του Δήμου που λειτουργεί στην κεντρική πλατεία της πόλης. Η ιδέα της χρήσης των ποδηλάτων ήρθε στο Δήμο Τρικαίων από τον πρώτο χρόνο της θητείας μας. Τότε λοιπόν αποφασίσαμε να κάνουμε ένα χώρο όπου θα είναι το κέντρο πληροφοριών του Δήμου και εκεί θα δανείζουμε και ποδήλατα στους επισκέπτες της πόλης για να κάνουν τη βόλτα τους και να επισκεφτούν τα αξιοθέατα. Παράλληλα όμως, επειδή τα Τρίκαλα είναι κυρίως η πόλη του ποδηλάτου και θέλαμε να βάλουμε και τους πολίτες σε αυτή την νοοτροπία και να περάσουμε την κουλτούρα της χρήσης του ποδηλάτου στην καθημερινότητά μας, αποφασίσαμε να δανείζουμε τα ποδήλατα και στους δημότες για να εξυπηρετούνται για τις καθημερινές τους δραστηριότητες, τις δουλειές τους, οι υπηρεσίες, αφήνοντας το αυτοκίνητό τους είτε σε ένα δημοτικό πάρκινγκ είτε οπουδήποτε άλλο αλλού και να χρησιμοποιούν το ποδήλατο για την κίνησή τους στο κέντρο της πόλης. Επίσης, ο Δήμος διαθέτει 30 ποδήλατα στο σύνολο, τα οποία τα περισσότερα είναι στο info point, στο κέντρο πληροφοριών του Δήμου και κάποια είναι στα 2 δημοτικά πάρκινγκ της πόλης. Για να δανειστεί κάποιος ένα κοινόχρηστο ποδήλατο, θα πρέπει να αφήσει την ταυτότητά του στους αρμόδιους υπαλλήλους του Δήμου, την οποία θα παραλάβει 3 ώρες αργότερα. Υπάρχει τεράστιο ενδιαφέρον, πραγματικά εξαντλούνται κάθε μέρα τα ποδήλατα, μέγιστη χρήση ποδηλάτου για να κρατάμε και τις ισορροπίες είναι οι 3 ώρες, μπορεί ο κάθε δημότης να χρησιμοποιήσει το ποδήλατο για 3 ώρες, λοιπόν έτσι ώστε να μπορούν να εξυπηρετούνται όλοι οι δημότες πόλης καθώς και οι επισκέπτες οι οποίοι έρχονται. Ποια είναι η διαδικασία που θα πρέπει να ακολουθήσει κάποιος για να προμηθευτεί να δείτε
Πρέπει για να πάρει ένα ποδήλατο, για να δανειστεί οποιοδήποτε πολίτης χρειάζεται ένα ποδήλατο, με την επίδειξη της ταυτότητάς του. Θα αφήσει τα στοιχεία του, στοιχεία επικοινωνίας και το δελτίο ταυτότητας, και όσο χρόνο κάνει χρήση του ποδηλάτου θα τα αφήσει στο InfoPoint ή στο Δημοτικό Πάρκινγκ. Θα πάρει το ποδήλατο και όταν τελειώσει θα αφήσει το ποδήλατο και θα πάρει πίσω την ταυτότητα. Είναι έτσι ένας τρόπος με τον οποίο δεσμεύουμε κατά κάποιο τρόπο τον πολίτη για λόγους ασφαλείας στην ουσία. Δεν μπαίνουμε σε διαδικασία, στη διαδικασία της γραφειοκρατίας, δεν χρησιμοποιούμε κάποιο άλλο έντυπο ή υπεύθυνη δήλωση, απλά με την ταυτότητά του. Αξίζει τέλος να αναφερθεί πως μέχρι τα τέλη του 2018 τα 30 κοινόχρηστα ποδήλατα δανείστηκαν συνολικά 23.234 φορές σε δημότες αλλά και επισκέπτες της πόλης. Ευχή βέβαια όλη η πόλη να γίνει περισσότερο φιλική στο ποδήλατο, μιας και η γεωγραφική της θέση ευνοεί τη χρήση του. Μια ενδιαφέρουσα συζήτηση γύρω από την τοπική αυτοδιοίκηση και τα τεκτενόμενα στο Δήμο Πύλης είχαν στην εκπομπή Ορθά Κοφτά ο δημοσιογράφος Χρήστος Πίσας και ο Δημοτικός Σύμβουλος και εκ νέου υποψήφιος Βύρων Κατσίβελος. Λοιπόν, εδώ είμαστε για τη συνέχεια της εκπομπής. Μαζί μας ο κύριος Βύρων Κατσίβελος, ο οποίος ασχολείται με τα κοινά στον Δήμο Πύλης εδώ και πάρα πολλά χρόνια. Δημοτικός Σύμβουλος και εκ νέου υποψήφιος τώρα με τον συνδυασμό του κύριου Χίρα. Καλώς ορίσατε για μια ακόμη φορά. Καλώς σας βρήκα, κύριε Πίσα. Ευχαριστώ πάρα πολύ που με φιλοξενείτε. Να πούμε για εκατοστή φορά θα έλεγα εδώ και 20 χρόνια. Είμαστε τώρα στην τελική ευθεία, θα μπορούσα να πω. Σχεδόν 2 μήνες. Όμως επειδή έχουμε πάρα πολύ καιρό που ασχολούμαστε πια, εσείς πολύ περισσότερο, με αυτή την προεκλογική κίνηση και περίοδο, θα ήθελα να μου πείτε έτσι σε ποιο ακριβώς στάδιο βρίσκεται αυτή την ώρα ο συνδυασμός σας. Κοιτάξτε, να δείτε, ο συνδυασμός αυτή τη στιγμή βρίσκεται σε ένα πάρα πολύ καλό στάδιο, στο 80% περίπου. Από ό,τι έχετε δει και εσείς, πριν μερικές μέρες ήταν μια συγκέντρωση που είχαμε κάνει, την ιδρυτική διακήρυξη αρχών και θέσεων και το λογότυπο του συνδυασμού, και ανακοινώσαμε και κάποια ονόματα. Ήταν μια συγκέντρωση που οφείλω να ομολογήσω από την πείρα την οποία έχω, ότι δεν έγινε από κανέναν υποψήφιο δήμαρχο Πύλης, όχι τώρα με τον Κλεισθένη, ούτε με τον Καλλικράτη, ούτε με τον Καποδίστρια. Άρα λοιπόν μια κατάμεστη αίθουσα με 1.000 άτομα, όπου η προσέλευση του κόσμου ήταν τόσο πολύ εντυπωσιακή που δεν το περιμέναμε καν κι εμείς. Άρα λοιπόν μια δυναμική από αυτό το γεγονός σίγουρα μας δίνει να βάλουμε πολύ ψηλότερα τον πύχη από εκεί που ξεκινήσαμε. Ήταν ένας συνδυασμός όπου ο επικεφαλής του συνδυασμού, ο Θοδωρής του Χίρας, ο γιατρός, ξεκίνησε μόνος του με 2-3 άτομα. Ξέρετε πάρα πολύ καλά ότι είχαμε να αντιμετωπίσουμε έναν δύσκολο δρόμο και δύσβατο, διότι όταν έχεις να αντιμετωπίσεις έναν νυν δήμαρχο που συμμετείχε στις προηγούμενες εκλογές με 200 σχεδόν άτομα συνδυασμό, άρα λοιπόν ξεκινήσαμε από το τίποτα και φτάσαμε αυτή τη στιγμή σε αυτό το σημείο όπου θεωρώ διεκδικούμε πλέον την πρώτη θέση στις εκλογές της 26 του Μάη. Επειδή είναι δεδομένο ότι λειτουργείτε με καθαρά αυτοδιοικητικά κριτήρια, εσείς συγκεκριμένα, και επειδή τώρα μου κάνετε πάσα λέγοντας πως ο κύριος Μαράβας είχε την προηγούμενη φορά 200 άτομα συνδυασμό, και επειδή ήσασταν κι εσείς ένας από αυτούς τους 200, θα έχει πολύ μεγάλο ενδιαφέρον, παρότι το έχουμε συζητήσει κι άλλη φορά, να μου πείτε τι άλλαξε στην πορεία ό,τι αφορά εσάς, και ενώ ήσασταν μαζί με τον κύριο Μαράβα, βρεθήκατε, όχι τώρα βέβαια, έχετε εδώ και πάρα πολύ μεγάλο διάστημα που έχετε γίνει ανεξάρτητος, αλλά βρεθήκατε, θα μπορούσα να πω, στην αντίπερα όχθη. Τι ήταν αυτά τα σημεία που πραγματικά έτσι σας κάναν να αλλάξετε απόψεις? Κύριε Πίσα, οφείλω να ομολογήσω ότι η ερώτησή σας είναι πάρα πολύ σωστή και μου δίνει τη δυνατότητα να απαντήσω σε πάρα πολλούς δημότες που κακοπροαίρετα έχουν πει πάρα πολλά για μένα. Οπότε οφείλω να ομολογήσω ότι ναι, εγώ τάχτηκα με τον συνδυασμό πρώτα ο άνθρωπος το 2014 με έναν και συγκεκριμένο σκοπό. Λόγω του ότι ο συνδυασμός που συμμετείχα τις προηγούμενες εκλογές το 2010, ο συνδυασμός Πύλη στο μέλλον, με τον Απόστολο Παντέρα, κάναμε μια πάρα πολύ καλή
παρουσία στα Δημοτικά Συμβούλια ως μείζων αντιπολίτευση, που υπηρέτησα και ένα χρόνο μετά την παρέτηση του Απόστολου Παντέρα σαν επικεφαλής μείζωνος αντιπολίτευσης, και βάλαμε κάποιους στόχους. Και λόγω του ότι είχαμε πολύ μεγάλη αντιδικία τότε με τον τότε δήμαρχο τον κύριο Κουφουγάζο, κάναμε μια συνεργασία με τον κύριο Μαράβα για συγκεκριμένους λόγους και συγκεκριμένο όριο, δηλαδή χρονικό. Απ' την αρχή, εγώ όταν ήμουν με τον, που τάχτηκα με τον συνδυασμό του Μαράβα, δεν θα είχα ξανά ασχοληθεί με τον ίδιο συνδυασμό την επόμενη τετραετία, και αυτό το γνώριζε και ο ίδιος και οι συνεργάτες και οι φίλοι μου. Γιατί όμως στην πορεία εγώ έχω ανεξαρτοποιηθεί από αυτόν τον συνδυασμό. Καταρχάς, ο συνδυασμός και οι μέθοδοι οι οποίοι ακολουθούσε ο νυν δήμαρχος ήταν παλαιοκομματικές, ήταν οι μέθοδοι οι οποίοι και τα άτομα που ασχολούνται και έκαναν κουμάντο ήθελαν με κάποια έννοια να ασχολούνται μόνο και μόνο για το ίδιο όφελός τους. Η ιδιοτέλεια ήταν το νούμερο ένα μέσα στο συνδυασμό. Και αυτό το γνωρίζουν πάρα πολύ καλά οι συνάδελφοί μου, η Δημοτική Σύμβουλη, που συνεδρίασε η ομάδα 4 φορές για το συγκεκριμένο ζήτημα, για τον κύριο Δήμαρχο, όπου σε συγκεκριμένο άτομο έδινε όλες τις πρωτοβουλίες για συγκεκριμένα θέματα, και κάποιοι από εκεί ήθελαν να παραμείνουν αντιδήμαρχοι 5 χρόνια για να ικανοποιήσουν τις δικές τους φιλοδοξίες. Δεν θέλω να πω όμως περισσότερα, γιατί και στην επιστολή της ανεξαρτητοποίησης μου είχα εξηγήσει τι ακριβώς είχε γίνει. Λοιπόν, δηλαδή ήταν ιδιωτελή κίνητρα από συγκεκριμένους ανθρώπους. Από συγκεκριμένους ανθρώπους που δρούσαν, και κάναμε ομάδα 4 φορές για αυτά τα ζητήματα. Όλοι οι συνάδελφοί μου τότε με έδιναν δίκιο μέχρι και την ώρα που έφυγα και μου ψιθύριζαν στο αυτή, ναι, πολύ καλά έκανε κτλ. Αυτοί όμως παρέμειναν. Εγώ ήμουνα ένας από τους 20 δημοτικούς συμβούλους που τράβηξα τον δικό μου δρόμο. Τράβηξα αυτόν τον δρόμο τον δύσβατο, γιατί γνώριζα από την αρχή ότι είναι δύσκολος ο δρόμος. Ο εύκολος δρόμος για μένα, κύριε Πίσα, ήταν να παραμείνω μέσα σε ένα σύστημα το οποίο εμένα δεν με κάλυπτε ιδεολογικά, αν θέλετε, και να έχω την επόμενη μέρα το γραφείο μου, την αντιμιστία του αντιδημάρχου, και ας μείνουν όλα όσοι είχαν. Εγώ ήθελα κάποιες αλλαγές για το όφελος του Δήμου Πύλης, και πολύ περισσότερο να ξεφύγουμε από αυτές τις παλαιοκομματικές αγκυλώσεις που δρούσαν ορισμένα άτομα μέσα στην ομάδα. Μάλιστα. Για να πάμε όμως στο σήμερα τώρα. Με την εμπειρία που διαθέτετε και μετά από τόσα χρόνια, είστε λοιπόν στον πλευρό του κυρίου Χίρα. Παραλαμβάνω πως η δική σας παρουσία, δεν χρειάζεται να το πω από αυτό, και δεν, ουσιαστικά δεν κολακεύω έτσι, δεν χάνει με αυτιά λέω. Ούτως είναι μια πραγματικότητα όμως για το Δήμο Πύλης. Η δική σας παρουσία προσθέτει μια άλλη δυναμική στον αγώνα που δίνεται με τον κύριο Χίρα. Τι σας κάνει να πιστεύετε ότι θα είναι διαφορετικά τα πράγματα? Ποιος εγγυάται ότι αύριο δεν θα δείτε, ξέρω εγώ, φαινόμενα σαν αυτά που τώρα μόλις καρτηριάσετε και περιγράψατε, ή κάποια άλλα φαινόμενα που όντως θα σας ενοχλήσουν? Τι εγγύα έχετε για να πείτε ότι αυτή τη φορά, αύριο, αδερφέ, είμαστε μαζί με έναν άνθρωπο που πραγματικά μπορεί να δώσει κάτι διαφορετικό? Έχετε απόλυτο δίκιο, κύριε Πίσα, και στην πολιτική ποτέ δεν μπορείς να πείσεις ποτέ. Η αλήθεια όμως στο συγκεκριμένο ζήτημα που αναφέρεται είναι ότι την απερχόμενη δημοτική αρχή, που θέλω να προσθέσω ότι όντως έτσι θα είναι, την έχω γνωρίσει και την έχω δει. Δεν πιστεύω όμως σε μια φάση αυτή τη στιγμή που βρίσκεται ο Δήμος Πύλης, ένας άνθρωπος ελεύθερος επαγγελματίας, γιατρός, στην μια ηλικία 47 ετών, ανάλογα με τα χρόνια που τον γνωρίζω τον γιατρό, πάνω από 15-20 χρόνια, γύρω στα 20 χρόνια μάλλον, από το 1901, το 1998 που τον γνωρίζω, δεν νομίζω ότι μπορεί να κάνω κάποιο λάθος. Έχω χρόνια στην πολιτική, γνώριζα που πήγα στην προηγούμενη τετραετία με τον κύριο Μαράβα, ήταν, όπως έχω πει πολλές φορές στην πολιτική, το αναγκαίο κακό, και πιστεύω αυτή τη στιγμή ακράδαντα πως αν ο Θοδωρής Χίρας εκλεγεί δήμαρχος, πιστεύουμε ότι θα δώσει ένα νέο τόνο, θα δώσει δηλαδή, θα φέρει κάτι το καινούριο. Τα στελέχη τα οποία έχουν πλησιάσει το συνδυασμό Πύλης Όραμα είναι νέοι άνθρωποι, χωρίς ιδιοτέλεια. Άνθρωποι οι οποίοι θέλουν πραγματικά να προσφέρουν σε αυτήν την περιοχή, και από ό,τι έχετε δει, κύριε Πίσα, είναι κρίμα αυτή τη στιγμή. Ειδικά η πρωτεύουσα του Δήμου Πύλης, η Πύλη, μαραζώνει καθημερινά. Έχει καταντήσει χειρότερη και από ένα μεσαίο χωριό του Δήμου Πύλης. Έχουν φύγει όλες οι υπηρεσίες.
Έχει μαραζώσει εντελώς, τα μαγαζιά δεν δουλεύουν. Και ειδικά τώρα με το δρόμο που θα γίνει, που αναμφισβήτητα ένας δρόμος που γίνεται, που θα είναι εκτός πύλης, φανταστείτε τι έχει να γίνει. Και από ό,τι συμμεριζόμαστε και ακούμε, ότι και το ταχυδρομείο είναι προς φυγή και πολύ φοβάμαι μην φύγει και το κέντρο υγείας. Εδώ βέβαια, και ήθελα να σημειώσω ότι αν δούμε όμορους δήμους που δεν έχουν χάσει τίποτα. Ναι, ήθελα όμως ας δούμε το Δήμο Μουζακίου. Ναι, αν μου επιτρέπετε όμως εδώ, βεβαίως, ένα πολύ μεγάλο μερίδιο ευθύνης φαντάζομαι έχουν και οι πολιτικοί ταγίου του τόπου, βουλευτές, κόμματα. Δηλαδή δεν είναι μόνο από θέμα υστέρησης του Δημάρχου το γεγονός ότι πραγματικά σιγά σιγά φεύγουν όλες οι υπηρεσίες από την πύλη. Και εδώ θα πρέπει πραγματικά να ζητήσετε ως δημότης, ως και πολιτικά πρόσωπα να αναλάβουν τις ευθύνες τους γενικά οι πολιτικοί του τόπου. Και πέρα από οι βαθμίδες στην πολιτική είναι η κεντρική εξουσία, όπου οι βουλευτές και η κεντρική εξουσία εξουσιάζει ολόκληρη τη χώρα και οι βουλευτές στο νομό Τρικάλων. Ο πρώτος βαθμός τοπικής αυτοδιοίκησης, πάλι η περιφέρεια που είναι σήμερα ασχολείται με το σύνολο του νομού Τρικάλων και της περιφέρειας Θεσσαλίας. Η τοπική αυτοδιοίκηση, ο πρώτος βαθμός τοπικής αυτοδιοίκησης, αν δεν είναι μπροστάρης και αν δεν διεκδικήσει και αν δεν έχει σχέδιο για να αναπτυχθεί ο δικός του Δήμος, μην περιμένουμε από κανέναν άλλον να έρθει και να μας βοηθήσει. Άρα λοιπόν, υπάρχει και ένα ζήτημα ότι ο κάθε δήμαρχος, για εκεί θέλω να σημειώσω και να δώσω, να πω το εξής, ότι ο κάθε δήμαρχος, οποιοδήποτε είναι αυτός να πάει να διεκδικήσει, πρέπει αυτός που θα τον δει να πιστέψει σε αυτόν. Από όλα τα επίπεδα. Τη γνώση, το λόγο, το παρουσιαστικό, σε όλα. Άρα λοιπόν δεν μπορεί αυτή τη στιγμή ένας δήμαρχος να μην γνωρίζει τίποτα, να μην είναι ένας άνθρωπος που να έχει άποψη συγκεκριμένη ο ίδιος. Δεν μπορεί να γίνει πολιτική ούτε με παρατρεχάμενος από εδώ και από εκεί και πάρε τον ένα να πάμε στο Υπουργείο να μιλήσει, γιατί δεν μπορεί να μιλήσει ο δήμαρχος. Άρα λοιπόν θέλουμε έναν σοβαρό δήμαρχο να είναι νέος άνθρωπος, να έχει γνώσεις, να έχει εμπιστοσύνη στο πρόσωπο του δημάρχου όταν θα πάει να διεκδικήσει κάτι για τον τόπο του. Εγώ πάνω σε αυτά που προανέφερα βλέπω στο πρόσωπο του Θεοδωρίου του Χείρα όλα αυτά τα πλεονεκτήματα που μπορεί να ηγηθεί τις προσπάθειες για να ανακάμψει αυτός ο Δήμος. Δεν έχουμε άλλο χρόνο, αλλά σύντομα θα σας καλέσω και ένα θέμα που θα βάλουμε και σας το λέω από τώρα είναι πόσο μπορεί να αναπτυχθεί αυτός ο Δήμος σε συνδυασμό με το τουριστικό ρεύμα που υπάρχει. Έχουμε πάρα πολλές προτάσεις, είναι συγκεκριμένες και κοστολογημένες, και πώς μπορεί αυτός ο Δήμος να αναπτυχθεί με διάφορα προγράμματα που βγαίνουν είτε από το ΕΣΠΑ είτε από την Ευρωπαϊκή Τράπεζα Επενδύσεων. Αλλά για να γίνουν όλα αυτά χρειάζονται νέοι άνθρωποι, οι συνεργάτες του Δημάρχου που θα είναι δίπλα να είναι γνώστες αυτών των προβλημάτων και να ξέρουν πώς να διεκδικήσουν, τι μέτρα βγαίνουν χρηματοδότησης και να υπάρχουν έτοιμες μελέτες. Θα έχουν την ευκαιρία να τα πούμε. Να είστε καλά. Να είστε καλά, σε ευχαριστώ πολύ. Και εγώ πολύ. Να είστε καλά. Στο πλαίσιο της περιοδίας του στο νομό Τρικάλων, ο καθηγητής βιοχημίας και βιοτεχνολογίας του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας και υποψηφίος περιφερειάρχης Δήμητρης Κουρέτας βρέθηκε στο νοσοκομείο Τρικάλων. Εκεί συναντήθηκε με τον διοικητή Δήμητρη Παρθένη και συνομίλησε με το ιατρονοσηλευτικό προσωπικό. Για τη λειτουργία του νοσοκομείου Τρικάλων ενημερώθηκε ο καθηγητής του Τμήματος Βιοχημίας και Βιοτεχνολογίας του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας και υποψήφιος περιφερειάρχης Δημήτρης Κουρέτας. Στο πλαίσιο της περιοδίας του στο νομό Τρικάλων, ο κ. Κουρέτας επισκέφτηκε σήμερα το πρωί το νοσοκομείο Τρικάλων, όπου συναντήθηκε με τον διοικητή Δημήτρη Παρθένη, ενώ συνομίλησε με ιατρονοσηλευτικό προσωπικό. Μετά την ξενάγησή του, ο κ. Κουρέτας εμφανίστηκε εντυπωσιασμένος από την εικόνα που παρουσιάζει σήμερα το τοπικό νοσηλευτικό ίδρυμα και εξήρε το έργο που γίνεται για την αναβάθμιση των παρεχόμενων υπηρεσιών. Ήρθα σήμερα μια επίσκεψη εδώ στο νοσοκομείο των Τρικάλων. Έχω διαβάσει και έχω δει διάφορα πράγματα τα τελευταία χρόνια, καλά που έχουν γίνει, και ήθελα να τα δω. Με ξενάγησε ο διοικητής, ο κ. Παρθένης. Ομολογώ ότι σε κάποια πράγματα εντυπωσιάστηκα και μακάρι να συνεχίσουν οι άνθρωποι έτσι να κάνουν τα πράγματα που πρέπει για τη δημόσια υγεία, και έμεινα απόλυτα ικανοποιημένος από αυτά που είδα. Επειδή είμαι και του χώρου και γνωρίζω, ας πούμε, είμαι καθηγητής στη Σχολή Επιστημών Υγείας, έμεινα πάρα πολύ ικανοποιημένος από αυτά που είδα.
Αναφερόμενος στις θέσεις του για τη δημόσια υγεία και ερωτηθείς για το εάν η περιφερειακή αυτοδιοίκηση μπορεί να παίξει ενεργό ρόλο στη δημόσια υγεία, ο κ. Κουρέτα σημείωσε πως έχει εξειδικεύσει τις απόψεις του και υπάρχουν πολλές δυνατότητες. Υπάρχουν 5 άξονες χρηματοδοτηχοί, οι οποίοι, αυτά τα οποία έχουν γίνει τα τελευταία 9 χρόνια, θα έλεγα, και τα 5, δεν έχουν καμία σχέση με αυτά τα οποία πραγματικά έπρεπε να γίνουν σε πολλά επίπεδα και στην υγεία από πλευράς περιφέρειας εννοώ, έτσι. Έχω ήδη εξειδικεύσει και τις θέσεις μου όσον αφορά το κομμάτι αυτό. Έχει μείνει βασικά στην παλιά τη συνταγή που είναι δρόμοι και υποδομές, κάτι το οποίο δεν ήταν στο σκεπτικό της Κομισιόν όταν υπέγραψε τη σύμβαση με τον κύριο Αγοραστό. Θεωρώ ότι τα πράγματα σημαντικά που έχουν να κάνουν και με την υγεία και με το περιβάλλον και με την επιχειρηματικότητα, άσχετα βέβαια με την υγεία, δεν έχουν γίνει. Πιστεύω να συμβάλλουμε το επόμενο διάστημα με αυτά τα οποία λέμε να κάνουμε και εμείς κάποια πράγματα, και αυτό ζητάμε και την ψήφο του κόσμου. Η αυτοδιοίκηση μπορεί να παίξει ενεργό ρόλο στην αναβάθμιση του κομμάτου της υγείας? Η περιφερειακή, ναι, πάρα πολύ. Έχει αρκετές δυνατότητες. Δεν μηδενίζω το έργο που έγινε σε καμία περίπτωση. Απλώς δεν ήταν στη σωστή κατεύθυνση. Για να μην υψοπεδώνουμε τα πράγματα. Από την πλευρά του, ο διοικητής του νοσοκομείου Τρικάλων, Δημήτρης Παρθένης, εξήρε το επιστημονικό έργο του κυρίου Κουρέτα, χαρακτηρίζοντάς τον πολύτιμο συνεργάτη. Πρέπει να πούμε ότι ο κύριος Κουρέτας ως καθηγητής βιοχημίας, εντάξει, από επιστημονική σκοπιά θα το πω αυτό, και για την άποψή μου έχει κάνει φαντασμαγορικά πράγματα. Με αυτή τη λέξη μπορώ να περιγράψω τουλάχιστον όλη αυτή η ιστορία με την ιστορία του Τυρόγαλου και που είναι μια υπόθεση που αντιβαίνει στον ευτροφισμό, από την άλλη μεριά εξασφαλίζει πολύτιμη θρεπτικό υλικό το οποίο πετιέται. Θεσμικά είδαμε μαζί το νοσοκομείο. Του δίνουμε εδώ πέρα και τα στατιστικά στοιχεία και του οικονομικού monitoring και του monitoring λειτουργιών του νοσοκομείου Τρικάλων. Μίλησαμε για τις θελήσεις μας και τα οράματά μας για την εξέλιξη του νοσοκομείου Τρικάλων στο μέλλον, και προσδοκούμε και στη στήριξή του. Και κάπου εδώ τελειώνει η ώρα της τοπικής αυτοδιοίκησης. Ανανεώνουμε το ραντεβού μας για την επόμενη Τετάρτη στις 8:30 το βράδυ. Ευχαριστούμε που μείνατε μαζί μας. Καλό σας βράδυ.